σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε ίδρυς της εταιρείας Σκοπιά, της οργανώσεως δηλαδή των λεγόμενων Μαρτίνων του Ιχωβά, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν γράψει σε διάφορα περιοδικά τους και βιβλία ίδρυς εναντίον κυριολεκτικά των πάντων και ιδιαίτερα εναντίον της χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας. Η εκπομπή μας έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν σε διάφορες εκπομπές με τους λεγόμενους μάρτυρες του Ιχωβά. Παρουσιάσαμε τις ψευδοπροφητείες των λεγόμενων μαρτύρων του Ιχωβά, ορισμένες από τις ψευδείς διδασκαλίες τους, γιατί είναι πάρα πολλές. Παρουσιάσαμε τους πραγματικούς λόγους αρνήσεως στρατεύσεως, που δεν είναι άλλοι από το ότι αρνούνται την νομιμότητα αναγνωρίσεως της κρατικής εξουσίας. Παρουσιάσαμε το πώς συστηματικά εκπαιδεύονται στη λεγόμενη σχολή θεοκρατικής διακονίας, κατ' ουσίαν θεατρικής διακονίας, από το πώς να στέκονται μπροστά σε μια πόρτα, μέχρι το πώς να χτυπούν την πόρτα, το πώς να χαμογελούν, το πώς να μας μιλούν. Έτσι και σήμερα, μέσα από δικά τους κείμενα, θα παρουσιάσουμε ένα πλούσιο υβριολόγιο εναντίον, όπως προανέφερα, των πάντων. Και στο τέλος, η εκπομπή μας θα κλείσει με ένα κείμενο που έχει γράψει η εταιρεία Σκοπιά και που έχει σχέση με το μακεδονικό. Προσκεκλημένος στην εκπομπή μας είναι σήμερα ο κύριος Μινάς Αναστασάκης, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους σας, γιατί είναι μελετητής σε θέματα που έχουν σχέση με αιρέσεις. Και ευθύς αμέσως εισερχόμεθα στο θέμα μας. Κύριε Αναστασάκη, η εταιρεία Σκοπιά, ναι, η λεγόμενη μάρτυρα. Έχουν συγγράψει μέσα σε δικά τους βιβλία, σε κείμενα, ας πούμε, έχουν χρησιμοποιήσει λέξεις σκληρές, ας το πούμε έτσι, ακόμη και υβριστικού χαρακτήρως εναντίον οποιοδήποτε δεν είναι μάρτυρος του Ιεχωβά. Υβριστικότατου εις μορφής, ύβρις και απειλές. Να δούμε ευθύς αμέσως ένα βιβλίο των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Θα ήθελα να δώσω όμως μια στιγμή τα τηλέφωνα του σταθμού. Είναι το 36 17 285, επαναλαμβάνω, 36 17 285, και το άλλο είναι 36 37 810, 36 37 810. Αν κάποιος τηλεθετής θέλει κάτι να ρωτήσει ή να πληροφορηθεί, μπορεί και κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή και μετά την εκπομπή για μισή ώρα περίπου. Λοιπόν, ας δούμε μερικά κείμενα έτσι όπως τα διαβάζουμε από αυθεντικά έντυπα της οργανώσεως του Μαρτίου του Ιεχωβά εδώ και πολλά χρόνια, φρέσκα και παλαιότερα. Να τα παρουσιάσετε. Για να δούμε. Διαβάζουμε λοιπόν το εξής για την Ελλάδα. Γράφουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά στο περιοδικό του Σκοπιά του έτους 1953 στη σελίδα 310 τα εξής ανήκουστα. Ο πολιτισμός και η παιδεία της Ελλάδος δεν έκαμε απολύτως τίποτα για να βοηθήσει το ανθρώπινο γένος να βελτιώσει την κατάστασή του. Δεν αναλώνει λοιπόν τίποτα το καλό στον πολιτισμό και στην παιδεία της Ελλάδος. Απολύτως τίποτα. Δηλαδή μια ανθεληνική σκληρή. Τη μεγάλη προσφορά του ελληνικού πολιτισμού από αρχικά των χρόνων ή στην γενικότερο πολιτισμό του κόσμου μας. Κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Ακριβώς. Και καυχόνται όλοι οι ξένοι όταν είναι γνώστες τουλάχιστον της κλασικής παιδείας. Ενώ η οργάνωση του Μαρτίου του Ιεχωβά λέει ο πολιτισμός Ελλάδος δεν έκανε απολύτως τίποτα. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτούς τους κυρίους που έγραψαν αυτόν τον λόγο ότι ακόμη και το ιερό κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Ακριβώς. Και η ελληνική γλώσσα βέβαια είναι ένα μέρος, ένα κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έμεσα κατ' ουσίαν στρέφονται και εναντίον του Αγίου Πνεύματος που χρησιμοποίησε την ελληνική γλώσσα στην τέλεια Διαθήκη. Συνεχίσω παρακαλώ. Λοιπόν, στρέφονται ευθέως και με λόγους υβριστικούς κατά των θεσμών της Ευρώπης, αυτού του τόπου, του κόσμου. Θα διαβάσουμε πάλι από ένα βιβλίο των Μαρτίνων του Ιεχωβά τα εξής. Πρωτοφανή, όπως ακριβώς τα γράφουν. Η διάταξη του δικαστηρίου της Χάγης, η διάταξη θα πει η συγκρότηση δηλαδή. Μάλιστα. Δεν μιλάει για συγκεκριμένη διάταξη. Η διάταξη του δικαστηρίου της Χάγης και της κοινωνίας των εθνών είναι το θηρίον επί του οποίου η μεγάλη πόρνη κάθεται. Μάλιστα. Δηλαδή σατανοποιούν κάθε ανθρώπινη προσπάθεια. Ακριβώς. Ώστε να ενεργεί σε μορφή συλλογιστική, ας πούμε. Ακριβώς. Για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αναφύονται μεταξύ εθνών των ανθρώπων. Λοιπόν. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και κάθεται η μεγάλη πόρνη. Όταν λένε μεγάλη πόρνη, εννοούν τη θρησκεία. Πόρνη θρησκεία. Είναι μια πλήρης άρνηση των θεσμών αυτού του κόσμου. Διαβάζουμε άλλο. Διαβολοποιούν τα πάντα, δηλαδή. Τα πάντα. Κατά τα σαρχάς του χριστιανικού αιώνος,
Ο Σατανάς εμόρφωσε την οργάνωση, ήτης υπήρξε η μεγάλη πόρνη και υποκρίτρια και την ονόμασε χριστιανική θρησκεία. Πώς ονομάζεται η χριστιανική θρησκεία? Μεγάλη πόρνη. Μεγάλη πόρνη. Κατά τα, από, τα χείλη του, από τη γραφή των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Η ύβρις εδώ, ναι, η ύβρις εδώ εξελίσσονται σε απειλές ως εξής. Τα υποστηρίζοντα και απαρτίζοντα την οργάνωση του Σατανά είναι συντεχνίε, κοινωνίε, σύνδεσμοι, λέσχε, εκκλησίε και πολλές αλαιόμοι οργανώσεις. Ήτινες, πάσε πρέπει να πέσουν. Πάντα ταύτα είναι ακάθαρτα. Ώστε λοιπόν. Οι συντεχνίες, οι κοινωνίες, οι σύνδεσμοι, οι λέσχες και η εκκλησία, όλοι και άλλες όμοιες οργανώσεις, πρέπει να πέσουν. Να πέσει ολόκληρο το οικοδόμημα το κοινωνικό. Γιατί? Διότι πάντα ταύτα είναι ακάθαρτα. Και έχω ένα εκπληκτικό κομμάτι και ως γιόγα εδώ. Αναφέρεται στην πτώση της εκκλησίας, της ρωσικής εκκλησίας. Πτώση ή στον διωγμό κάτω. Στο διωγμό της ρωσικής εκκλησίας από την επανάσταση των Μπολσεβίκων. Το βιβλίο αυτό πάτε, ποια νόητο στο βιβλίο. Το βιβλίο αυτό λέγεται Φως, τόμος δεύτερος. Φως, τόμος δεύτερος. Έτος εκδόσεως. Έτος εκδόσεως είναι το 1930. 30. Ήταν λοιπόν η εποχή που η Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία αντιμετώπιζε τους φοβερούς διωγμούς του σταλινικού καθεστώτος. Μάλιστα. Για... με τα εκατομμύρια των μαρτύρων, των εξορίστων, των φυλακισμένων, των βασανισμένων στέντων κλπ. Στη Σιβηρία εκκλησίες κατεδαφίζονται τότε στην... Ναι, δεκάδες χιλιάδες, 65 περίπου χιλιάδες ναοί κατεδαφίστηκαν Ορθόδοξοι. Τι, πώς εκφράζεται η εταιρεία Σκοπιά, ναι. Δηλαδή τι θέση λαμβάνει σε αυτήν την τραγική ας πούμε, κατάσταση αυτό και μάλιστα όχι μόνο τραγική αλλά και μας θυμίζει τους διωγμούς των πρώτων χριστιανικών αιώνων όπου οι χριστιανοί αντιμετώπιζαν σε τέτοια έκταση και τέτοιο ας πούμε, βάθρος διωγμό. Η εταιρεία Σκοπιά, δηλαδή η οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αντί να λυπάται, επιχαίρει για αυτούς τους διωγμούς της Εκκλησίας τότε στη Ρωσία. Για να διαβάσουμε το σχετικό κομμάτι. Τώρα. Όταν Στάλιν το δημιουργεί. Στάλιν και όλοι οι κομμουνιστές. Ακριβώς. Τώρα ο λαός της Ρωσίας ομού μετά των αρχόντων του ηγέρθη και έκαυσε την γραίαν πόρνην. Μάλιστα. Ας σταθούμε μέχρι εδώ. Δηλαδή... επαναστάτησε. Χαίρεται κατά κάποιο τρόπο που το κομμουνιστικό καθεστώς έχοντας επικεφαλής αυτό το ανθρωπόμορφο θηρίο που λεγόταν Ιωσήφ Στάλιν, λοιπόν εξαπέλυσε τον φοβερό διωγμό εναντίον του χριστιανισμού στην Ορθόδοξη, την οποία χριστιανική εκκλησία, την Ορθόδοξη, την ονομάζει γριά πόρνη, σκέφτεται μια χιδαία βαρυτάτη έκφραση. Χιδαία πόρνη, δεν το ξαναδιαβάσω, πάει να έχει ο κόσμος όλη την αυτή την αίσθηση. Τώρα ο λαός της Ρωσίας ομού μετά των αρχόντων του ηγέρθη και έκαυσε την γραίαν πόρνη εις εκείνην την χώραν και κατέστρεψε την περιουσία της και έθεσε αυτήν κατά μέρος. Έβαλε στην άκρη. Μάλιστα. Και καταλήγει ως εξής. Το ίδιο δε ακριβώς θα συμβεί και εις όλων των χριστιανικών κόσμων. Θα κατακαεί δηλαδή η Εκκλησία, ο χριστιανικός κόσμος. Μόνο προς απογοήτευση αυτών που έγραψαν και αυτών που αποδέχονται και ασπάνονται αυτές τις βλασφημίες και ύβρις. Ναι, μεν η Ορθόδοξη Εκκλησία υπέστη πραγματικά ένα φοβερό διωγμό στα έτη όχι μόνο του σταλινικού καθεστώτος κατά τη διάρκεια των 70 ετών του αθεϊστικού κομμουνιστικού καθεστώτος, αλλά σύμφωνα με τους λόγους του κυρίου, πήλε άδου ου κατ' ισχύους αυτής. Και παρά τα αναρίσματα, τα δεκάδες όντως εκατομμύρια. Ανήκει στο μαχόμενο θεϊσμό, αυτοί ανήκουν σε ένα συγκεκαλυμένο, σε μια πλάνη φοβερή, η οποία στην ουσία μάχεται τις χριστιανικές αλήθειες και θέλει να γκρεμίσει το οικοδόμημα του Κυρίου που είναι η αληθινή Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακριβώς. Και σήμερα ξανά άνθησε η Εκκλησία και βλέπουμε να έχει πλέον
Την επίδραση που πρέπει να έχει και στη χώρα εκείνη. Στη χώρα εκείνη. Σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά θα συμβούν, πιστεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, σε μια μάχη που θα γίνει ο Αρμαγεδόνας ο περίφημος, όπου θα φωνεύονται όλοι εκτός των μαρτύρων του Ιεχωβά. Μάλιστα. Όλος ο κόσμος, εκκλησίες, στρατός, άρχοντες, πολιτισμός, γιατί θα καταραίει ολόκληρος και θα επιζήσουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Μου θυμίζουν περίπου τους πεντηκοστιανούς, οι οποίοι λένε ότι λίγο πρωτού να έρθει ο Αντίχριστος, λέει αυτοί θα πάνε στον ουρανό και θα αφήσουν όλους εμάς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα που λέμε. Ναι. Και γεννάται το ερώτημα, τι θα κάνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά κατά τη διάρκεια των ωρών, ξέρω, των ημερών που θα σκοτωνόμαστε τάχα εμείς όλοι που δεν είμαστε στις τάξεις τους. Ακούστε τι θα κάνουν. Το διαβάζουμε στο ίδιο βιβλίο. Συγγνώμη. Οι αποτελούντες τους μάρτυρες του Ιεχωβά συνάγονται πράγματι εκεί, έτοιμοι δια το δείπνον, όταν τούτο τελείως στρωθεί. Το δείπνο που θα σφαγούμε όλοι και θα φάνε τα πτώματά μας πνευματικά. Τι θα κάνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά συγκεκριμένα. Τα όρνεα. Παρίστανται μάρτυρες της μάχης. Καθώς όλα τα όρνεα εστί αυτές περιστάσεις, ούτω και οι μάρτυρες του Ιεχωβά κάθονται εις προφυλαγμένη θέση και ψάλλουν. Μάλιστα. Δηλαδή, παίρνω την εικόνα των ορνέων. Ας πούμε, των αυτών των πτηνών των που ωραίγονται για ψωφίμια. Έτσι και αυτοί, σαν άλλα πνευματικά ψωφίμια, ας πούμε, που λέμε πτηνά, θα μας βλέπουν μας σαν ψωφίμια για να νιώσουν αυτή την απόλαυση. Και μάλιστα ψάλλουν, ψέλνουν. Θα ψάλλουν. Μάλιστα, από τη χαρά τους ότι σκοτώθη όλος ο κόσμος. Ναι, μάλιστα. Και επέζησαν αυτοί. Και επέζησαν αυτοί. Α, πιάσουμε άλλο βιβλίο πάλι τις ίδιες οργανώσεις να δούμε πώς υβρίζουν τα σύμβολα του έθνους μας. Ως εξής. Εσημαίε των διαφόρων εθνών γράφουν, αντιπροσωπεύουν την κυβέρνηση και εκείνο υπέρ του οποίου ίσταται κυβέρνηση, το κράτος δηλαδή. Ο νόμος του έθνους, η κυβερνήσεως ο οποίος εξαναγκάζει το τέκνον του Θεού να χαιρετά την εθνική σημαία, εξαναγκάζει το άτομο αυτό να χαιρετά τον διάβολον, ως τον αόρατον θεών του έθνους. Μάλιστα. Οπότε, κατ' ουσίαν αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή είναι αναρχικοί, αγαπητέ Μινά, με θρησκευτικό μανδύα. Δεν εξηγείται διαφορά. Για όνομα του Θεού η σημαία. Όποιος χαιρετά τη σημαία, χαιρετά το σύμβολο της πατρίδος, γιατί η σημαία συμβολίζει την πατρίδα. Και μάλιστα όταν έχει το ιερό σύμβολο. Υπό τις οργανώσεις είναι το περιοδικό Σκοπιά του έτους 1991. Διαβάζουμε τα εξής εκπληκτικά. Πρόσφατο, ναι. Εκπληκτικά. Ο χριστιανικός κόσμος είχε θέσει τις ελπίδες του στην κοινωνία των εθνών, η οποία έπεσε χωρίς καν να έρθει ο Αρμαγεδόν. Τώρα, ο χριστιανικός κόσμος έχει ταχθεί υπέρ των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά αυτά θα αντιμετωπίσουν σε λίγο τον πόλεμο της μεγάλης της ημέρας του Θεού του Παντοκράτορος και δεν θα επιζήσουν. Στρέφεται λοιπόν ευθέως και κατά της κοινωνίας των εθνών, που είναι μια οργάνωση η οποία προσπαθεί να φέρει μια ειρήνη. Εμείς σαν χριστιανοί βέβαια στηρίζουμε την πεποίθησή μας στον Κύριο, αλλά δεν πάβουμε στον άνθρωπο με τις δικές μας δυνάμεις, επικαλούμενοι βέβαια και τη βοήθεια του Θεού, να αγωνιζόμαστε για να επιλύσουμε ορισμένα προβλήματα. Κατά το ανθρώπινο. Κατά το ανθρώπινο, ακριβώς. Δεν στηρίζουμε όμως μόνο σε τέτοιους οργανισμούς, αλίμονο. Αυτό είναι ψευδέστατο και. Όχι βέβαια. Αλλά και ο άνθρωπος προσπαθεί με διάφορα οργανισμούς που δημιουργεί να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα, όσο τον μπορεί. Διαβάζουμε σε άλλο έντυπο, πάλι Σκοπιά, της οργανώσεως των Μαρτύρων Ιεχωβά τα εξής. Ο κλήρος, οι παπάδες δηλαδή. Γενικά, παπάδες, σποτάδες. Αποτελεί μέρος της οργανώσεως του διαβόλου. Μάλιστα. Όλοι λοιπόν. Διαβολοποιούνται οι πάντες και τα πάντα. Ακριβώς. Λοιπόν. Άλλο κομμάτι. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ακόμα ότι οι μεγάλες δυνάμεις μεταξύ αυτών είτε η εκκλησιαστική, πολιτική. Έτσι, η Εκκλησία μας λοιπόν είναι μέρος της οργανώσεως του Σατανά. Ακριβώς. Δεν είναι λοιπόν η Εκκλησία του Κυρίου επί της γης. Ένα άλλο βιβλίο, όχι το ίδιο βιβλίο, να το πούμε το τίτλο του, Φως, το βιβλίο με τίτλο Φως, της οργανώσεως του Ματίων Ιεχωβά, έχει εδώ ένα σκίτσο, δεν φαίνεται βέβαια από την κάμερα, όπου, συγγνώμη προς τους θεατές μας, στη θέση των γεννητικών οργάνων ενός ιερέως
Έχει το σταυρό, παρακαλώ. Έχει αυτήν την φοβερά εικόνα, να το δείτε. Αυτός είναι παπικός. Δεν έχει σημασία, είναι ένας. Ένας ο οποίος είναι. Είναι μια χυδαία, μια χυδαία απεικόνησης, ας πούμε. Μια χυδαία απεικόνησης. Και απορώ πως δεν ευρέθησαν τότε που εγγράφονται αυτά, ήταν πρόσφατα, να κάνει κάποιος ή κάποια καταγγελία. Κάποια μήνυση. Έχω άλλα κείμενα της οργανώσεως επίσης, έχουν άλλες ύβρες, ως εξής. Και πάλι διαβάζουμε το περιοδικό Σκοπιά. Γράφει. 2.500 και πλέον χρόνια μετά την καταστροφή της Βαβυλώνας, οι λάτρεις του Ιεχωβά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μια άλλη Βαβυλώνα, τη Βαβυλώνα τη Μεγάλη, την μητέρα των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Το θρησκευτικό σύστημα του λεγόμενου χριστιανικού κόσμου. Αυτή η κύβδηλη χριστιανοσύνη έγινε το κύριο μέρος της Βαβυλώνας της Μεγάλης, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη τη γη. Ολόκληρο λοιπόν ο χριστιανικός. Τα ίδια περίπου αναφέρουν και σε άλλο ενδικό πάλι το περιοδικό Σκοπιά ως εξής. Έχετε προσέξει και κάτι άλλο για το θηρίο? Επέβαινε μια γυναίκα σε αυτό. Αυτή αναγνωρίζεται σαν η παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας, Βαβυλώνη Μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και των δελιγμάτων της γης. Επέβηκαν οι θρησκείες του κόσμου και στις δύο οργανώσεις, προσπαθώντας να κατευθύνουν την πορεία τους, ναι, ιδιαίτερα οι θρησκείες του λεγόμενου χριστιανικού κόσμου. Να διαβάσουμε ακόμα κάτι. Κάτι από τις ύβρες της οργανώσεως εναντίον του χριστιανικού κόσμου. Αυτή η φράση είναι πράγματι φοβερή. Διαβάζουμε. Ο Κύριος παραβάλλει την οργανωμένη χριστιανοσύνη με πόρνη, η οποία πληρώνει παντός είδους ανθρώπους για να ικανοποιήσει τα σκθινώδεις επιθυμίες της. Αυτή η ύβριση είναι πράγματι φοβερή. Αν το προσέξατε αυτό. Όχι, γιατί είχα κάποια ερώτηση από τηλεφώνο. Θα το διαβάσουμε. Ο Κύριος παραβάλλει την οργανωμένη χριστιανοσύνη με πόρνη, η οποία πληρώνει παντός είδους ανθρώπους για να ικανοποιήσει τα σκθινώδεις επιθυμίες της. Δηλαδή, ό,τι χειδαιότερο, ό,τι βλασφημότερο, ό,τι αισχρότερο μπορεί κανείς να διανοηθεί. Από τα καταγώγια πήραν αυτές τις φράσεις. Έχουμε μία ερώτηση, Μινά. Γιατί λέει κάποιος τηλεθετής. Διότι πολλές φορές έχουν διατυπώσει ψευδείς κόσμου και έχουν διαψευστεί. Λοιπόν, όπως ένας ποιος θέλει να κρύβεται, αλλάζει ονόματα. Κατά αυτόν τον τρόπο και οι μάρτυρες του Ιεχωβά άλλαξαν ονόματα για να... Δηλαδή, σπουδαστές των γραφών μέχρι ποιο έτος το όνομα του? Μέχρι το 1931. Και μετά ονομάστηκαν πώς? Μάρτυρες του Ιεχωβά. Γιατί όμως άλλαξαν, πού έφυγε το αυτή γιατί το 1900, αλλαγή? Γιατί μέχρι τότε είχαν διατυπώσει 4 φορές χρονολογίες συγκεκριμένες ότι θα πέσει, θα χαλάσει ο κόσμος όλος, θα ανατραπεί. Είχαν πει για το 14, το 1914, 25 και 31. Το 1918, το 1925 και το 1931. Και ήταν ένα αποκρύφωμα. Διαψεύστηκαν οι ψεύτικες προφητείες. Άλλαξαν όνομα. Για να μην το γνωρίζουν δηλαδή. Άλλαξε ο Μανολιός. Και έβαλε την κάπα αλλιώς. Λοιπόν, και πήραν το βαρύγδοπο, ας πούμε, ο όνομα μάρτυρος του Ιεχωβά, μάλιστα. Λοιπόν, να διαβάσουμε ακόμα μερικές τέτοιες ύβρες. Αλλά να μην διαβάσουμε τις χειρότερες, να διαβάσουμε τις πιο... Θα ήθελα να διαβάσω εγώ μία ύβρη. Είναι από μία διακονία της Βασιλείας και λέει... Αυτό είναι έντυπο, το Μαρτίνο το χωμάτι. Ναι, αλλά είναι αυτά τα λεγόμενα μυστικά που είναι μόνο μεταξύ τους, δεν βγαίνουν στον έξω κόσμο. Θα διαβάσω. Και λέει εδώ πέρα, είναι αλήθεια ότι η Βαβυλώνα η Μεγάλη, ένα από τα όργανα που χρησιμοποιεί ο Σατανάς, προσπαθεί με κάθε τρόπο να σταματήσει το έργο οικοδόμησης του νέου μας Μπέθελ στον Ελαιώνα. Εννοεί αυτό τα τεράστια κτηριακά συγκροτήματα που χτίζει η εταιρεία Σκοπιά στον Ελαιώνα. Να συνεισφέρουν χρηματικό ή με προσωπική της εργασία. Η Διευθυνσία ποια είναι? Η Διευθυνσία είναι στην εταιρεία Σκοπιά, η οποία έχει 500 συμμετόχους, όπως αναφέρουν οι ίδιοι. Δηλαδή είναι σε μια εταιρεία πολυεθνική. Μάλιστα, και δουλεύουν μερικοί, νομίζοντας ότι προσφέρουν θεοκρατικό έργο, ενώ στην ουσία υπηρετούν κάποια. Και δεν έχουν κάνει ούτε διοκτησία ούτε καν δικαίωμα να πουλήσουν, να αγοράσουν. Εδώ μας ενδιαφέρει. Είμαστε σίγουροι. Στη συνέχεια λένε, έτσι τον τελευταίο καιρό έχει εντείνει η Βαβυλώνα. Ποια? Η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι. Τις προσπάθειές της χρησιμοποιώντας παντίους τρόπους για να το κατορθώσει αυτό, να σταματήσει. Επειδή έγιναν μιας μεγάλες εκτάσεις παραβάσεις στον οικοδομικό τομέα, οι οποίες καταγγέλθηκαν από τον Οικείο Μετροπολίτικη της Βιωτίας. Πραγματικά επενέβησαν τα αρμόδια
ας πούμε, όργανα της πολεοδομίας βρήκαν ότι όντως συνέβησαν αυτές οι οικοδομικές παραβάσεις και τελικά επήλθε, ας πούμε, εκ των υστέρων, κάλυψε τα πολιτικά πρόσωπα κλπ. Κλπ. Τα γνωστά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, περίεργα και μη. Συνέχεια. Είμαστε σίγουροι ότι κανένας δεν θα ήθελε να δώσει τη χαρά στη Βαβυλώνα τη Μεγάλη, δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να δει το έργο του στον Ελαιώνα να μένει πίσω το καλοκαίρι. Ούτε θέλουμε να δώσουμε χαρά στη γριά πόρνη, έτσι ονομάζουν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, γριά πόρνη, συγγνώμη που το λέμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάσουμε αυτό το αισχρό κείμενό τους, με το να σταματήσουμε να κηρύττουμε τα καλά νέα της Βασιλείας στο διάβασμα. Και παράλληλα λέει, κηρύξτε τα τσεχοβίτη και δώστε χρήματα να πιστεί αυτό το πράγμα. Και θέτω ένα ερώτημα εγώ τώρα. Εδώ, οι αρμόδιοι δηλαδή δεν έχουν να γίνει μια μήνυση για, τουλάχιστον για εξύβριση. Αδιαφορούν, δεν τους ενδιαφέρει. Αποδέχονται αυτό το υβρελόγιο. Όποιοι είναι αυτοί οι αρμόδιοι μέσα στην ειδικούσα εκκλησία. Μια φοβερή ύβριση. Το τρομερή ύβριση. Είναι μια φοβερή ύβριση. Η εκκλησία μας. Και θα ήθελα να, επί την ευκαιρία, ναι. Έχω εδώ πάλι ένα έντυπο των μαρτύρων του Ιεχωβά, ναι. Που έχει δοθεί από, την νομία, από το τμήμα της. Από το νομικό τμήμα της εταιρείας και οι ψευδομάρους του Ιεχωβά για όλα αυτά τα αντιχριστιανικά και ανθεληνικά όπως θα δούμε στη συνέχεια έχουν και ατέλεια δημοσιογραφικού χάρτου παρακαλώ. Nice. Λέει εδώ, με την υπάρχει 2865 κάθος του 1983 απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως εχορηγήθη στην εταιρεία Σκοπιά ατέλεια δημοσιογραφικού χάρτου δια την εκτύπωση των περιοδικών Σκοπιά και Ξύπνα ως νομίμως κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Με την τάδε από το 1983 απάντησή του προς τη Βουλή των Ελλήνων ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Α. Κουτσόγεργος τότε όταν ζούσε αναφέρει «Η υπηρεσία μας εφαρμόντας τη διάταξη περί ατελείας χάρτου κατά τρόπο αντικειμενικό ίσο και χωρίς διακρίσεις χωρίσε πρόσφατα ατέλεια χάρτου και στα περιοδικά Σκοπιά και Ξύπνα». Βλέπετε επιτελούν θαυμάσια το αντιχριστιανικό και ανθεληνικό τους έργο και για επιβράβευση έρχομαι εγώ και εσύ αγαπητέ Μινά και ο κάθε Έλληνας χριστιανός στο Θεός και πολίτης να πληρώνουμε φορολογία ακόμη και για το σπίτι μας το μικρό μπορεί να έχουμε. Μάλιστα. Και αυτοί να έχουν ατέλεια παρακαλώ. Δηλαδή, να τους ενισχύουμε με τα χρήματά μας να μας βρίζουν. Υβρίζουν όλες τις εκκλησίες, όλα τα κράτη, όλους τους θεσμούς με ατέλεια χάρτου. Με ατέλεια χάρτου. Και θα δούμε ότι είναι και ανθέληνες όσον αφορά το θέμα του σκοπιού. Αλλά δεν κινδυνεύουμε να βρεθούμε στα περιθώρια εξαιτίας της δικής μας αμαρτυρίας και εξαιτίας της δικής μας αμελίας. Και επειδή είμαστε, δεν ξέρω τι είμαστε, είμαστε υποτελεί σε κάποιους, δεν ξέρω σε ποιους. Λοιπόν, να διαβάσουμε συνεχεία άλλες ύβρις. Ναι, έχουμε μια ερώτηση. Κάποια κυρία λέγει ότι τώρα τελευταία μετά το 1990, όταν παρουσιάζονται στις πόρτες, γιατί αποφεύγουν λέει, κατά κανόνα να στέκονται πλέον στις πλατείες, διασταυρώσεις κλπ. Παρουσιάζονται και λένε ότι είναι χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά. Βάλαν και το επίθετο χριστιανός. Ενώ δεν είναι χριστιανοί, γιατί πρώτον αρνούνται τη θεότητα του κυρίου Μεσού Χριστόφου, λένε ότι είναι το πρώτο χτίσμα και συγκεκριμένα ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και δεύτερον, αφού απορρίπτουν την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και τα Αγίπνα και δέχονται μονοθεϊστικό Θεό με την έννοια που δέχονται οι Ισραηλίτες τον Ιεχωβά, δεν μπορεί να ονομάζονται χριστιανοί. Και το ότι αρνούνται ότι ο Χριστός θα έρθει στη Δευτέρα Παρουσία εν σαρκή, όπως λέει το Ιερό Κείμενο, στη Δευτέρα Καθολική Επιστολή, στο στίχο 7. Επαναλαμβάνω, Β' Καθολική Επιστολή του Ιωάννου, στίχο 7, στο κείμενο, όχι στη μετάφραση του Βάμπλε, και αρνούνται ότι θα έρθει ο Χριστός με σάρκα, ως άνθρωπος δηλαδή, και εκεί λέει ότι όποιος το αρνείται είναι αντίχριστος. Δεν μπορεί λοιπόν, όχι μόνο χριστιανοί να ονομάζονται μάρτυρες του Ιεχωβά, απλά αντίχριστοι. Κάτι, ό,τι έλεγε ο Τσαρούχης, ότι ό,τι δηλώσεις στην Ελλάδα είσαι. Μα είσαι ό,τι δηλώσεις. Λοιπόν, να συνεχίσουμε πάλι να παρουσιάζουμε αυτά τα θρησκευτικά κείμενα. Λέει εδώ λοιπόν, η κατασκευή εικόνων, κομβολογίων, είναι τα κομποσκήνια που έχουν στήσει. Μάλιστα. Ό,τι υποτίθεται ότι είναι η λατρεία του Θεού είναι άμεσος παράβασης του νόμου του Θεού και δεικνύει ότι εκείνοι οι οποίοι ασκούν το τιούτον πίπτουν αναγνίατον στον διάβολο. Ο χαιρετισμός σημεών ή ανθρώπων ή άλλων ομοίων πραγμάτων ή το κύπτην έμπροσθεν αυτών είναι απόδοσης προστασίας και σωτηρίας εις πλάσματα ή πράγματα. Το τιούτον δε είναι θρησκευτικός τυπικισμός και είναι άμεσος παράβασης. Δηλαδή το να κάνεις έτσι μια ένδειξη σεβασμού, το να έχεις σταυρό, το να κάνεις σταυρό, το να κάνεις εικόνες, είναι του σατανά. Μα είναι φοβερά πράγματα αυτά. Και απορώ πως η Εκκλησία μας, η επιμένουσα τόσα χρόνια, δεν μπορέσει. Δυστυχώς να... οι επιμένες μας αγαπητέ Μινά και Μητροπολίτες και ας πούμε πρεσβύτεροι, ασχολούνται με άλλα. Τυρβάζουν περί πολλών, ας πούμε, και όχι για τα ουσιώδη. Με αποτέλεσμα να έρχονται οι λύκοι, οι προβατόσχημοι, να κατασπαράνουν το πίμνιο.
και αυτοί να αδιαφορούν. Αγρό να αγοράζουν με όλη σημασία τη λέξη. Εκτό λοιπόν, ελαχιστοτάτων εξαιρέσουν. Εδώ λοιπόν έχει μια περιγραφή τη μάχη κατά την οποία θα σφαγούμε εμεί και θα ζήσουν οι μάρτυρε Τεχοβά. Και κάνει μια περιγραφή τη μάχη έτσι γελία. Ο Σατανάς οδηγεί τον μέγα στρατών του στην κοιλάδα τη αποφάσεω προ πόλεμον. Στην πρωτοπορία βαίνουν οι βασιλείς, οι πρόεδροι, οι κυβερνήτες και οι μικρότεροι πολιτικοί αρχηγοί, όλοι και όσοι έχουν μικρά κόμματα μπροστά και αυτοί. Και αυτοί στην παράδειξη του διαβόλου. Οι διδάκτορες της θεολογίας, οι πανοσολογιότατοι και όλος ο άλλος κλήρος φορούντες έκαστος στην διακριτική του στολή και συνοδευόμενοι από τους λαϊκούς επιτρόπους, μέσα και οι επιτρόποι. Και τους υπηρετούνται αυτοί στην περιφορά των δίσκων. Αυτοί που γυρνάζουν δίσκο, μάλιστα. Υπερήφανοι, λαζόνες, ψυχροί, υπολογιστές, αυστηροί, με μεγάλη αξιοπρέπεια. Και λέει λοιπόν, συνεχίζει το βιβλίο. Το λέει τάχα ο Θεός αυτό. Εμπρός, εμπρός, εμπρός. Και εξακολουθούν ερχόμενοι. Επάνε στη μάχη να σφαγούν, να πούμε. Στην γραμμή βρίσκονται οι ιδιοκτήτες και εκδότες μεγάλων περιοδικών. Μέσα κι αυτοί. Υπάρχουν οι ιδιοκτήτες και εκδότες των μεγάλων εφημερίδων της πρωτευούσης. Και αυτοί μέσα. Άλλοι ακόμη μουσικέ. Και όπισθεν αυτόν, επολεμική άμαξε και το υπηκό. Και το υπηκό πίσω. Δεν άφησαν και κανέναν, δηλαδή. Ναι, ναι. Όλα τα έθνη πρέπει να ακολουθήσουν. Διότι πρέπει να συναχθούν για να πείουν το ποτήριον της οργής. Αυτοί αποτελούν το στρατιωτικό όργανο της οργανώσεως του διαβόλου. Έχει αναφέρει μάλιστα και εδώ και την Ελλάδα, τότε που εγγράφει η Ελλάς. Έχει, λέει, 800 τόσες χιλιάδες κατοίκους είχε. Δυστυχώς όμως ο χρόνος μετά τελείωσε. Ναι, ναι. Θα ήθελα να κλείσω τη σημερινή εκπομπή. Η εταιρεία Σκοπιά κυκλοφόρησε ένα μικρό βιβλιαράκι με τίτλο Καλά Νέα για όλα τα έθνη. Μάλιστα. Για όλα τα έθνη. Τονίζω τη λέξη. Α, το δείξα, Καλά Νέα για όλα τα έθνη. Στην κάμερα, έτσι. Και μεταφράστηκε από την. Εκδόθηκε στην Αγγλική του 1943 και στην Ελληνική του 1943. Και μεταξύ των εθνών. Έξω από την ιστορική πραγματικότητα, αλλά και έξω από την Αγία Γραφή. Γιατί η εταιρεία Σκοπιά, εφόσον λέω ότι γνωρίζει τη Γραφή και μάλιστα λέω ότι είναι θεοκρατική οργάνωση, θα έπρεπε να ξέρει και το ξέρει, αλλά το αποσιωπά ότι στο Δανιήλ ή τα κεφάλαιο στίχο 21 ο Αλέξανδρος ονομάζεται ως βασιλεύς Ελλήνων. Και έτσι δεν θα έπρεπε να μιλάει για μακεδονικό έθνος και για μακεδονική γλώσσα, αφού δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, απλά οι Μακεδόνες ήταν ένα μέρος των αρχαίων Ελλήνων. Και εδώ που έχουμε το νόμισμα, το εκατοντάδραχμο, που έχει τον Αλέξανδρο και που γράφει βασιλεύς Μακεδόνων, θα έπρεπε οι δικοί μας οι αρμόδιοι, αν είχαν λίγο μυαλωδάκι, να έλεγαν βασιλεύς Ελλήνων, Δανιήλ ή τα 21. Υπάρχουν και άλλα τρία εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, ένα ήταν αρκετό. Ούτως ώστε ο κάθε επισκέπτης, ξένος, τουρίστας που έρχεται, θα έβλεπε αυτό το πράγμα. Και αν ήταν χριστιανός και οι περισσότεροι χριστιανοί, θα έκανε απλώς μια ανάγνωση σε αυτό το εδάφιο και θα έλεγε η ίδια η Αγία Γραφή, το Άγιο Πνεύμα λέγει ότι ο Αλέξανδρος ήταν βασιλεύς Ελλήνων και όχι ενός άλλου έθνους. Αγαπητοί τηλεθετές, τελείωσε δυστυχώς και η σημερινή εκπομπή λόγω περιορισμένου χρόνου. Συν Θεώ θα είμαστε μαζί σας την ερχομένη Δευτέρα. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των ύβριων της εταιρείας Σκοπιά και θα εισέλθουμε σε άλλο θέμα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Στιγμές εκείνες, οι δύο γυναίκες βρισκόντουσαν σε απόλυτη έκσταση και οι φράσεις τους ήσαν σε αρκετά σημεία ασυνάρτητες. Επίσης μιλούσαν για τον πόλεμο του 40 σαν να επρόκειτο για πόλεμο που συμβαίνει σήμερα και που το τέλος του είναι άδειο. Ωστόσο, οι γυναίκες αυτές επρόβλεπαν ότι η Ελλάδα γρήγορα θα νικήσει εκεί πάνω στα χιονισμένα βουνά, γιατί ο Άγιος Κωνσταντίνος προστατεύει το στρατό. Η ανάμιξη του Αλβανικού πολέμου, τη στιγμή που οι δύο ηλικιωμένες αναστενάρισες ήσαν ενθουσιώσε, με παρακίνησε να ζητήσω περισσότερες σχετικές πληροφορίες. Έμαθα τότε ότι οι αναστενάριδες Αγίας Ελένης Ερών, όταν κηρύχτηκε ο Αλβανικός πόλεμος, έδειξαν σπουδαία πατριωτική στάση. Πρώτα-πρώτα χάρισαν στην κυβέρνηση όλα τα χρήματα του ταμείου των να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη οργάνωση του πολέμου. Με βεβαίωσαν εξάλλου